Εγώ από μέρα μου θέλω να πω, παρακαλώ, ότι δεν μπορώ να ρισκάρω διχίλιαρο για κανέναν. Αν αποφασίσουμε να πάμε όλοι κάτω, όχι για να ανοίξουμε ή για να ανοίξουμε, να το αποφασίσουμε όλοι μαζί, εγώ θα μιλήσω για μένα. Δεν μπορώ να ρισκάρω 2.000 το Σαββάτο, γιατί κανένας δεν θέλει να φέρει ευθύνη για κανέναν. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη εδώ μέσα. Λογικό είναι, έτσι. Λογικό είναι, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα θέλω να πω, όλο αυτό το διάστημα η λαϊκή της Χελμού λειτουργούσε κανονικά, λειτουργούσε νόμιμα. Εκεί πέρα πώς όλοι ήσασταν, υπήρχε μια σύμπνοια να μην γίνει τίποτα. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι λειτουργούσε, αν όχι όλοι δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα. Ξαφνικά βγήκε η δικιά μας από την δικιά αγορά παράνομη. Δεν ξέρω, εγώ δεν σα το ξαναλέω, δεν θα ρισκάρω κανένα μέλος από το σωματείο μας να κατέβει να πουλήσει, να πάει να πληροφοριστεί και να πάει 2.000 πρόστιμο. Γιατί κανένας δεν θέλει να φέρει την ευθύνη εδώ μέσα. Πρέπει να υπάρχει επιλογή του χώρου, πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση της δημοτικής κοινότητας, πρέπει να υπάρχει βεβαίως της αστυνομίας. Θα πάρουμε, θα προχωρήσουμε. Θέλει καταρχήν να είναι ιδιόκτητος χώρος ή μισθωμένος. Ο χώρος που λειτουργεί, γνωρίζετε αν είναι... Γιατί είπαμε να γίνει στον ίδιο χώρο. Στη Χελμού κάνει. Για συζητήστε το. Δεν θέλετε. Από το να μην κάνουν κάτι. Να μην κάνετε εκεί, δεν μπορείτε εκεί. Δεν θα είναι τα πράγματα. Δεν έχουν πρόβλημα. Παιδιά, θέλετε να πάμε. Βλέπετε πόσο εύκολα σας θα λύνουμε τα προβλήματα. Δεν λύνετε. Νομίζετε. Κύριε Τσακούση, κάντε την εισήγηση της πρότασης και φέρετε την για ψήφιση. Κάντε την εισήγηση. Αφήστε να ψηφίσουμε και τις προτάσεις του Τσακούση. Και την ευθύνη την αναλαμβάνει αυτός υπέρ. Και σε τυχόν πρόστιμα. Η δική μας πρόταση λοιπόν είναι μόνο για παραγωγούς σε χώρο του Δήμου Δράμας με συμμετέχοντες όσους θα καταθέσουν χαρτιά παραγωγούς, όσους και θα πούνε όλοι, μέχρι ότου μπορέσει να γίνει η αδειοδοτική διαδικασία. Φυσικά με την αίρεση ότι συγχρόνως πρέπει να πιέσουμε και εμείς από την πέρα μας σαν Δήμος, την κεντρική διοίκηση να νομοθετήσει την τροπολογία που θα δίνει τη δυνατότητα της λειτουργίας αυτών των αγορών. Αυτή είναι η πρόταση μας. Μία συμπλήρωση, στην πρόταση του Αλέξανδρου. Ναι, κάνεις. Λοιπόν, μία συμπλήρωση. Επειδή μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με τους παραγωγούς, όχι με όσους δηλώσουν, με αυτούς που ήδη είναι στην αγορά της Σαββατιάτικης. Γιατί θα δημιουργήσουμε πρόβλημα, ούτως ή άλλως πάμε για κάτι το οποίο είναι παράδειγμα, με αυτούς που ήδη λειτουργεί η Σαββατιάτικη αγορά, δημιουργεί αυτό το Σάββατο και συνεχίζουμε σε αυτό που είπα που έστειλα κιόλας, ότι προτείνουμε την τροπολογία της νομοθεσίας, ώστε να καλύψουμε τους παραγωγούς της Σαββατιάτικης αγοράς. Το οποίο ρητά θα δηλώνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο προκρίνει τη λύση της νομοθετικής ρύθμισης και παράλληλα παίρνει την απόφαση να συμπαρασταθεί το πρωί του Σαββάτου σε κινητοποίηση των παραγωγών το πρωί του Σαββάτου. Αυτά να είναι τα δύο τα σκέλη του ψηφίσματος. Του ψηφίσματος. Εγώ προτείνω ένα ψήφισμα. Συγκεντρωτικά επαναλάβω επειδή για τα πρακτικά. Για να διευκολύνω τη γραμματεία. Παρακαλώ ησυχία. Λοιπόν, προτείνεται η ψήφιση πρώτη της λαϊκής αγοράς με τη συμμετοχή μόνο των παραγωγών που συμμετείχαν στη Σαββατιάτικη αγορά σε χώρο του Δήμου μέχρι ότου γίνουν οι αδειοδοτικές διαδικασίες, δηλαδή παράλληλα πρέπει να τρέξουν οι αδειοδοτικές διαδικασίες και μέχρι ότου υπάρχει νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να δοθεί λύση. Συγχρόνως η έκδοση ψηφίσματος πίεσης προς την κεντρική κυβέρνηση να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία για να επιληθεί το θέμα. Ό,τι είπα στις δύο τοποθετήσεις μου ισχύει και τώρα. Όπου συμφωνούν οι παραγωγοί στη λύση που θα προταθεί, είμαστε σίγουροι. Συμφωνήσατε? Μπορούμε να τους αφήσουμε. Κύριε Παραγύρη, διάβασε δύο φορές την πρόταση. Εμείς
Εάν συμφωνείτε, συμφωνούμε. Συμφωνείτε. Ωραία, συμφωνούμε. Συγγνώμη λίγο, κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε. Συμφωνούμε, ναι. Κύριε Πρόεδρε, εκφράζετε όλο το σύνολο της ομάδας σας. Κύριε Χαρακίδη, οι παρόντες, Μαρία, να καταγραφούν οι παρόντες, γιατί δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η απόφαση. Συμφωνείτε, κύριε Χαρακίδη, η διοικητική συμπαράταξη. Μπορεί. Πρώτο είναι πολύ που σου βάλει. Εκ των προτέρων πέφτει στο κενό. Δεν υπάρχει νομιμότητα. Αλλά εγώ θα την ψηφίσω για να είμαι μαζί με τους παραγωγούς. Επί της ουσίας της προτάσεως που ακούστηκε, συμφωνώ να εργαστούμε προς την κατεύθυνση να βρούμε τον τρόπο που θα μπορέσει να λειτουργήσει νόμιμα μια λαϊκή στην οποία θα συμμετέχουν μόνο παραγωγοί. Όμως, στην πρόταση που κατατέθηκε σήμερα, γνωρίζοντας σαν υπεύθυνος αντιδήμαρχος και σαν νομικός ότι στερείται νόμιμης βάσης, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο προτείνων την πρόταση το γνωρίζει, απέχω από την ψηφοφορία, δεν μπορώ να ψηφίσω, επί της ουσίας πρέπει να εργαστούμε στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας νόμιμης λαϊκής με τη συμμετοχή μόνο παραγωγών. Εγώ θα το ψηφίσω, αλλά πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα πληρώσει αυτό το κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, θα έχω καταγραφεί αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Θα το πληρώσω εκεί. Ακούστε λίγο, υπάρχει πρόβλημα και τώρα, πραγματικά. Εγώ θα ψηφίσω μόνο και μόνο επειδή έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν για το δίκιο τους. Η κυρία Τόλιου. Εγώ θα υποστηρίξω τη θέση του κυρίου Τάσου. Άρα απέχετε και εσείς. Αν απέχετε πρέπει να μην είστε εδώ. Να φύγετε, να είστε από όλοι. Δεν είναι ψήφο απέχετε. Παρακαλώ, κύριε Δερματίδη. Ο κύριος Κουρβετίδης είναι πια. Ακούς είναι. Ρωτήστε το για τον ψήφο τον κύριο. Ναι, ο κύριος Δερματίδης. Ο κύριος Δεμερτής. Συμφωνώ με την θέση του κυρίου Τάσου όπως την ανέβησε, αλλά θα ψηφίσω ναι για να υποστηρίξω και να δείξω ότι είμαστε μαζί τους και διαφέρουμε. Αλλά συμφωνώ όπως το ανέβησε ο κύριος Τάσου είναι και θα το πούμε πώς θα πει. Στη συνέχεια είμαι εγώ και εγώ θα απέχω από την ψηφοφορία. Ο κύριος Ευθυμιάδης. Συμφωνεί ο κύριος Ευθυμιάδης. Ο κύριος Χαρακίδης. Συμφωνεί ο κύριος Χαρακίδης. Συμφωνώ όπως ακριβώς τοποθετήθηκα και τις τρεις προηγούμενες φορές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μελεκάνης είναι μαζί μας. Παρόν. Κύριε Μελεκάνης. Παρόν. Παρόν ο κύριος Μελεκάνης. Όχι, παρόν είμαι. Ψηφίζω όπως ο κύριος Χαρακίδης. Ο κύριος Μελεκάνης ψηφίζει ναι. Συγγνώμη. Στη συνέχεια ο κύριος Μελισσινός. Όπως ο κύριος Χαρακίδης. Ναι, ο κύριος Μελισσινός. Ο κύριος Κιωσές. Ναι, ο κύριος Κιωσές. Όπως φυσικά ο κύριος Χαρακίδης. Η κυρία Σιδερά. Καλά, καλά, οκ. Θα ψηφίσω θετικά. Βέβαια, όλοι γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι πρακτικά θα το βρούμε μπροστά μας. Αλλά παρόλα αυτά, στη δημιουργία της πρότυπης αγοράς συμφωνούμε και θεωρούμε ότι δεν θα γίνει τέτοιο για το Σάββατο, θα έχουμε πιστεύω θέμα. Παρόλα αυτά, ψηφίσουμε θετικά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ναι, κύριε Μητσακίδη. Συμφωνώ με την πρόταση, με κύριο στόχο τη στήριξη αυτών των ανθρώπων. Οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν και δεν φτάνουν. Εγώ θα κάνω και μια ερώτηση ρητορική. Τα προϊόντα τους μέχρι να ξεκινήσει, τι θα γίνουν.
Είναι κάποια προϊόντα που πρέπει να είναι της εποχής. Γι' αυτό στηρίζουμε την προσπάθεια του Δημήτρη. Κύριε Καλαϊτζίδη. Κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για να πάρει τα νόμιμα. Αλλά είναι και για να πάρει και τα δίκαια. Και επειδή και να ακούει τους ανθρώπους τους οποίους υπηρετεί. Και επειδή το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό, εγώ ψηφίζω νόμος ο κύριος Φαραγγίδης. Ναι, ο κύριος Αποστολίδης. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Επειδή είμαστε Δημοτικοί Συμβουλοί, ψηφίζουμε εδώ κατά συνείδηση για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των συμπολιτών μας και τα δίκαια αιτήματά τους, ψηφίζω ναι και ας πληρώσουμε και το μάρμα. Κύριε, ο κύριος Ιωαννίδης απουσιάζει. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι από τις λίγες φορές που το Δημοτικό Συμβούλιο δείχνει μία σύγκρουση σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα των συμπολιτών. Η κυρία Πιότερε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κυρία Πιότερε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, χωρίς να πληρώσω τον μάρμα μου. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Ιώπουλος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και καλό όπως τους συναδέλφους το Σάββατο 7.30 ώρα το πρωί στο χώρο πλέον της Κελμού να είμαστε εκεί. 7.30 ώρα, εκείνη την ώρα πανεάνθρωποι θα είμαστε μαζί. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Την κυρία Χατζιωάννου. Ναι. Ναι. Ο κύριος Μήτρος. Εάν υπήρχε ο χρόνος επίλυσης τον οποίο θα σας δίνουνε, τότε ναι, θα σας ψήφισα. Αυτή τη στιγμή σας εμπέζουν ό,τι κάνανε με τη λαϊκή και ακόμα δεν τη μεταφέρανε, το ίδιο θα πάτε. Οπότε, οι εμπνευστές του δικασμού δεν μπορούν σήμερα να έρχονται και να μακουλά πνεύμα ότι είναι. Θέλουν την ομόνια. Μέχρι να τες δικάσαν τον λαό εμβολιαστών και διεμβολιαστών. Τώρα δεν το πάρα γίναμε ένα. Αυτοί ήταν οι εμπνευστές της καταστροφής σας. Και με το αντιθέσιμο αυτός εγώ είμαι ένα εμπνευστής της δημιουργίας σας. Έτσι. Οπότε, εγώ σε αυτή την παρανομία σας είπα ουδέποτε συγκάβαλα και από εκεί και πέρα με τα νόμιμα ελάτε αύριο ο βουλευτής να πάρει τη θέση να πάει κάτω στην Αθήνα τη Δευτέρα ή την Τρίτη που θα πετάει και να πάει την επομένη να υπογράψει ώστε τα όσα όπου θα λειτουργήσετε κανονικά.